Επιστρέφουμε στη συνέντευξη του υποψηφίου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Είμαστε στα ερωτήματα των συμπολιτών μας. Το όνομά σας και το ερώτημά σας. Καλησπέρα. Λέγομαι Μαριετουσά Κυρίνη και είμαι φοιτήτρια στο Πάντο Πανεπιστήμιο Διεθνείς Σχέσεις. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στο θέμα των νέων, γιατί δεν έχει θυχτεί ιδιαίτερα σε αυτό το πάνελ. Είναι γενική παραδοχή γενικά της κοινωνίας και ειδικά της φοιτητικής, του φοιτητό κόσμου, ότι δεν υπάρχει ανανέωση στο πολιτικό σύστημα της Ελλάδας, ειδικά σε όλα τα κόμματα. Απλά εγώ θα κάνω μια ερώτηση προσωπικά σε εσάς και για την παράταξή σας. Πώς θα μεθοδεύσετε την εισαγωγή νέων ανθρώπων και θεσμικά, όχι μόνο στα λόγια, πώς θα μεθοδευτεί αυτό, να έρθουν νέοι άνθρωποι με νέες ιδέες, που να έχουν και κάποιες παραπάνω προϋποθέσεις, καλά βιογραφικά, να μπουν και να μπορούν να μπουν στο πολιτικό σύστημα χωρίς να έχουν εμπόδια, αλλά να φέρουν αλλαγές πραγματικές. Και πώς θα γίνει να έρθει μια πολιτική εκπαίδευση στη νεολαία. Και δεν μιλάω τώρα για τις πολιτικές παρατάξεις στα πανεπιστήμια, που όλοι ξέρουμε τι κατάσταση είναι αυτή, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε, που είναι κατάπτυστη. Και συγγνώμη που το λέω, αλλά τι δουλειά έχουν αυτά τα πράγματα στο ελληνικό πανεπιστήμιο που τα τραβάνε πίσω. Και σας το λέω, το ακούω από παντού, και από την κοινωνία και από φοιτητές. Πώς θα εξορθολογιστεί αυτό, να υπάρχει μια σωστή πολιτική παιδεία στην ελληνική νεολαία και να μπορούμε πραγματικά να εμπλακούμε ενεργά με καλό αποτέλεσμα. Αυτό. Εγώ θα, παρότι η δάπως φοιτητική παράταξη είναι ανεξάρτητη, στο βαθμό που θα είχα ένα ρόλο, θα επαναξιολογούσα τον ρόλο της ΔΑΠ στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Διότι καταλαβαίνω την ανάγκη να υπάρχει μια πολιτική νεολαία, αλλά νομίζω ότι συνολικά οι φοιτητικές νεολαίες εκφυλίστηκαν τα τελευταία χρόνια στο να παρέχουν στην ουσία υπηρεσίες στους φοιτητές με αντάλλαγμα την ψήφο. Δεν μου αρέσει εμένα αυτή η λογική. Και το έχω συζητήσει ανοιχτά και με φίλους δαπίτες ότι πρέπει να ξαναδούμε τον ρόλο των φοιτητικών νεολαίων στο πανεπιστήμιο. Άρα θα συμφωνήσω εν μέρη μαζί σου ότι πράγματι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι φοιτητών που βλέπουν τις φοιτητικές νεολαίες και φεύγουν μακριά από αυτές και ταυτόχρονα αποπολιτικοποιούνται στην πορεία. Και αυτό είναι πρόβλημα. Άρα κάτι δεν γίνεται καλά εκεί. Τώρα πώς θα φέρουμε νέο κόσμο, βλέπω ότι με χαρά ότι αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο επαναλαμβάνεται. Ενδεχομένως μέχρι και με ποσοστώσεις στην ανανέωση των ψηφοδελτίων, στα ψηφοδέλτια, όπως σου είπα πριν, με συμμετοχή και των τοπικών κοινωνιών στην επιλογή ενός μέρους των ψηφοδελτίων. Και βέβαια μετά πάντα είναι και στο χέρι του εκάστοτε Προέδρου, στο επιτελείο το οποίο θα προτάξει, στα στελέχη τα οποία θα επιλέξει, να αποδείξει ότι και τα στελέχη τα οποία διαλέγει στο δικό του επιτελείο επιλέγονται όχι με βάση την προσωπική γνωριμία, αλλά με βάση το βιογραφικό. Και ο καλύτερος τρόπος, ξέρεις, αυτά πάντα είναι η διαφάνεια. Αν αναρτώνται όλα τα βιογραφικά και όλος ξέρει ποιος είναι και τι κάνει, πράγματι μπορείς να αποδείξεις με αυτόν τον τρόπο ότι μπορείς να διαλέξεις ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αξίζουν σήμερα και δεν υπάρχει τίποτα πιο επώδυνο για κάποιον ο οποίος έχει κάνει καλές σπουδές από να τον βλέπει κάποιον στη γωνία να τον προσπερνάει επειδή έχει απλά ένα μέσο. Έχετε δίκιο. Και στο εξωτερικό τα πολιτικά κόμματα έχουν και τα αντίστοιχα πολιτικά ιδρύματα, τα οποία παρέχουν πάρα πολύ καλές υπηρεσίες στους νέους πολιτικής εκπαίδευσης. Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα η φοιτητική μας νεολαία να μιλάει για τις αξίες της παράταξης. Να μπορεί να κάνει σεμινάρια, ας το πούμε, ομιλίες στους νέους φοιτητές, τι σημαίνει σήμερα κεντροδεξιός. Ποιες είναι οι αξίες της ελευθερίας και της αλληλεγγύης, που για μένα, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό είναι το δίπολο των αξιών της κεντροδεξιάς. Τι είναι αυτό που μας διαφέρει από την αριστερά, γιατί ο εξωτισμός της αριστεράς και οι πολιτικές που ακολουθούνται στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, παραδείγματος χάρη η κατάργηση των συμβουλίων ή η επιστροφή των φοιτητών στο να ψηφίζουν για Πρετανικές Αρχές, είναι κακό πράγμα για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Εκεί θα ήθελα να εστιαστεί ο ρόλος της πολιτικής νεολαίας. Βέβαια, γιατί η δομή δεν αξιοποιείται. Υπάρχει δομή, αλλά δεν αξιοποιείται καθόλου. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελάτε. Το όνομά σας και το ερώτημά σας. Ονομάζομαι Χρήστος Βατής και είμαι τριτοετής φοιτητής θεολογίας. Κύριε Μητσοτάκη, αναμφίβολα πιστεύω η Νέα Δημοκρατία έχει ευθύνη για τη σημερινή χρεοκοπία της χώρας, καθώς ακολουθούσε μια νοοτροπία η οποία μας κατέληξε στη χρεοκοπία. Πώς θα αλλάξετε αυτή την νοοτροπία του κόμματος, αν θέλετε,
διατηρώντας το κόμμα σας και παλαιά στελέχη, όπως είπε και ο κ. Χατζής πριν, τα οποία συνέβαλαν σε αυτή την κατάληξη που φτάσαμε σήμερα και τη βιώνουμε. Ναι. Καταρχάς, ειλικρινή αυτοκριτική ποτέ δεν έβλαψα. Και πράγματι πρέπει και εμείς... Έχει γίνει. Όχι στο βαθμό που θα ήθελα. Και εμείς πρέπει να επανεξετάσουμε ποια λάθη κάναμε. Σίγουρα έχουμε προσφέρει πολλά ως παράταξη στον τόπο. Πραγματικά πιστεύω ότι ειδικά ίσως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ΟΚ, είναι το σημαντικότερο κεκτημένο της χώρας μας και αυτό το οποίο μας κρατάει σε ένα καθεστώς ασφάλειας. Αλλά σίγουρα έχουμε κάνει και λάθη. Και το να δούμε με όχι διάθεση έτσι, το να απομακρύνουμε κάποιον και να τον τιμωρήσουμε τι λάθη κάναμε, θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τις πολιτικές μας από εδώ και στο εξής. Όπως σου είπα, θεωρώ το μεγαλύτερο λάθος το οποίο κάναμε είναι ότι και εμείς υποκύψαμε στο μικρόβιο του λαϊκισμού, του κρατισμού. Δεν συγκρουστήκαμε όσο θα έπρεπε με ομάδες συμφερόντων που εξασφάλιζαν ευνοϊκή μεταχείριση έναντι πολιτικής στήριξης. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ακολουθούσαμε και εμείς πολιτικές που μπορεί να ήταν καλές για υποσύνολα της κοινωνίας, αλλά δεν ήταν καλές για το δημόσιο συμφέρον. Εγώ είμαι ταγμένος και έχω ορκιστεί στο Σύνταγμα να υπηρετώ το δημόσιο συμφέρον. Άρα πρέπει να βλέπω τη μεγάλη εικόνα και όταν κάνω μια πολιτική η οποία είναι δύσκολη, μπορεί να είναι δύσκολη για κάποιους, αλλά πρέπει να ξέρω ή να πιστεύω, μπορεί να μην έχω πάντα δίκιο, αλλά πρέπει να πιστεύω ότι αυτή η πολιτική εξυπηρετεί τελικά με κάποιο τρόπο το σύνολο. Και επειδή στην Ελλάδα ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με τον ατομικό πλούτο, καλό είναι να ασχοληθούμε και λίγο περισσότερο με τη δημόσια ευημερία. Πώς δηλαδή όλοι μαζί μπορούμε να προκόψουμε και όλοι μαζί μπορούμε να κερδίσουμε. Άρα εγώ δεν είμαι αυτός ο οποίος θα κάνει ανακρίσεις εν είδη ιεράς εξέτασης και θα πω εσύ φταίς πρέπει να φύγεις. Δεν νομίζω ότι αυτό χρειάζεται το κόμμα. Αλλά μια ειλικρινή πολιτική αξιολόγηση του τι κάναμε λάθος και το τι πρέπει να αλλάξει, νομίζω ότι πρέπει να γίνει και με τον τρόπο της ήδη γίνεται, κύριε Χατζηνικολάου, και μέσα από αυτό το δημόσιο διάλογο, τον οποίο όλοι οι υποψήφοι κάνουν. Ευχαριστώ. Έλατε. Καλησπέρα. Πετρόπουλο, Σωτήρη με λένε. Θέλω καταρχάς να σας πω ότι σε αυτά που είπατε προηγουμένως για το ΣΥΡΙΖΑ ισχύουν πάρα πολλά. Δηλαδή, έκλεισε τις τράπεζες, διέλυσε τη. Στο ερώτημα. Πάμε στο ερώτημα. Okay, ωραία. Με όλα αυτά λοιπόν που έκανε, κατέβηκε και σας κέρδισε εύκολα. Με 7,5 μονάδες. Αυτό συμβαίνει γιατί, κατά τη γνώμη μου, γιατί όλα τα κόμματα στην Ελλάδα εκτός του ΚΚΕ που είναι κόμμα βάσης, όλα τα κόμματα είναι προσωποκεντρικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει τον Τσίπρα. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Τσίπρας. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κάτι αντίστοιχο. Σε καμία περίπτωση, έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος αντιτσίπρας που είπατε προηγουμένως. Και εφόσον δεν υπάρχει, είστε εσείς ο επόμενος που θέλετε να πάρετε την Προεδρία, το όσα και προτερήματα να συγκεντρώνετε εσείς, το μοναδικό και μεγάλο πρόβλημα που έχετε αυτή τη στιγμή στη συνείδηση του κόσμου είναι το επίθετό σας. Έτσι, αυτό, με ποιο τρόπο λοιπόν θα το αλλάξετε αυτό. Το επίθετο. Το επίθετο. Όχι το επίθετο. αυτό που πιστεύει ο κόσμος για το επίθετο του Μητσοτάκης. Το κλίμα. Φυσικά το κλίμα. Για να πείσετε. Αντρέας Μητσοτάκης, μην το λέει Κυριάκος. Εγώ σας λέω πως θα αλλάξετε το κλίμα. Ας υποθέσουμε ότι τα καταφέρατε. Και ας υποθέσουμε ότι γίνεται και μελλοντικά πρωθυπουργός. Αφού δεν υπάρχει ελεύθερο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, αφού όλες οι κυβερνήσεις και οι μελλοντικές και οι τωρινές είναι δέσμιες των μνημονίων. Εσείς πώς θα ασκήσετε την πολιτική που θέλετε, δηλαδή με την προσωπική σας γοητεία θα αλλάξετε τη γνώμη της κυρίας Μέρκελ και θα σας αφήσει να κυβερνήσετε όπως εσείς θέλετε. Αυτό το δοκίμασε. Δεν το έχει κάνει κανείς. Αυτό το δοκίμασε ο κύριος Τσίπρας και είδαμε που εδώ είχε πει. Εσείς πώς θα το κάνετε, λοιπόν. Κύριε Χατζηνικολάου, να θυμηθώ ούτε μία στο εκατομμύριο να μην πείσω την κυρία Μέρκελ. Αν δεν κάνω λάθος, καθόταν εδώ που κάθομαι εγώ. Σωστά. Αλλά αυτό παρένθεση. Να έρθω στην ουσία του ερωτήματος. Κοιτάξτε, για το θέμα του ονόματος είναι η πιο συνηθισμένη ερώτηση η οποία μου γίνεται. Ναι, είναι πολύ σημαντική. Ναι, είμαι αυτός που είμαι, δεν θα αλλάξω το όνομά μου. Είναι σαφές αυτό. Εάν κάποιος θεωρεί πράγματι ότι το όνομα είναι ανασταλτικός παράγοντας σε τέτοιο βαθμό που δεν πρέπει να με ψηφίσει, θα το κάνει, θα το δεχθώ, όπως μπορεί και κάποιοι άλλοι να με ψηφίσουν μόνο λόγω του ονόματος. Μπορεί να συμβεί και αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι. Δεν πρέπει με τις πράξεις σας να το αλλάξει όλο αυτό το κλίμα. Ξέρεις, εγώ αυτή τη στιγμή εκλέγομαι πρώτος για πολλές εκλογές στη Β' Αθηνών. Δεν νομίζω ότι εκλέγομαι πρώτος μόνο λόγω του ονόματος. Αυτό είναι όμως και τα πλεονεκτήματα που είπατε στην πρώτη εκλογή, ναι. Εγώ θέτω στην κρίση των πολιτών δύο πράγματα. Το βιογραφικό μου, το προσωπικό και το πολιτικό. Αυτά έχω κάνει και τις προτάσεις μου και τις σκέψεις μου για το τι θέλω να κάνω. Επειδή η ειλικρίνεια είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αποδείξει κανείς. Το διαισθάνεται ο άλλος, αν είσαι ειλικρινής ή αν δεν είσαι. Εγώ αισθάνομαι απόλυτα ειλικρινής με αυτό το οποίο λέω.
Δεν ξέρω αν μπορώ να σε πείσω ότι είμαι ειλικρινής για αυτά τα οποία λέω και ότι θέλω να κάνω αυτά τα οποία σου λέω ότι θέλω να κάνω. Γι' αυτό και προσπαθώ, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα επικοινωνίας, να πείσω για τις απόψεις μου. Έρχομαι όμως στο άλλο ερώτημά σου. Σημαντικότερο. Λοιπόν, το πλαίσιο του μνημονίου αυτή τη στιγμή είναι σε ένα βαθμό δεδομένο. Σε ένα βαθμό, διότι πάντα υπάρχει δυνατότητα, με κοστολογημένα, το τονίζω, όχι γενικά και αφηρημένα, κοστολογημένα ισοδύναμα, να πετύχουμε κάποιες αλλαγές. Αλλά εάν το πολιτικό σύστημα συνολικά είχε εφαρμόσει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με μεγαλύτερη συνέπεια και είχε πει ναι ότι αυτές πρέπει να γίνουν γιατί είναι καλό για τη χώρα και όχι γιατί μας τις επέβαλε η κυρία Μέρκελ ή ο κύριος Ολάντ, θα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Επισκέφθηκα την Κύπρο, κύριε Χατζηνικολάου, πριν από τρεις μέρες. Η Κύπρος μπήκε μετά από μας στο μνημόνιο και το Μάρτιο του 2016 θα βγει από το μνημόνιο. Και η κυπριακή κυβέρνηση δεν αύξησε ούτε ένα φόρο, μείωσε όμως σημαντικά δημόσιες δαπάνες. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς? Μα πάει να γίνει μια μεταρρύθμιση και έρχεται ένα email απ' έξω. Για οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, λέω έτσι, είτε από εσάς, από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και λέει δεν μας κάνει. Και εσείς αμέσως την επόμενη ώρα ψάχνετε να βρείτε τα ισοδύναμα. Άρα δεν μπορείτε να κυβερνήσετε όπως εσείς θέλετε. Μα όσο είμαστε σε μνημόνιο, έχουμε περιορισμένο βαθμό ελευθερίας. Μη γελιόμαστε. Δεν έχετε καθόλου ελευθερία, αυτό είναι το κακό. Περιορισμένο βαθμό. Δεν θα πούμε καθόλου, γιατί υπάρχουν μια σειρά. Η παιδεία δεν αναφέρεται στο μνημόνιο. Τα απίστευτα πράγματα τα οποία ήθελε να κάνει ο κ. Μπαλτάς στην παιδεία δεν ήταν στο μνημόνιο, ήταν αριστερή. Εμονή και ιδεοληψία. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πεδία πολιτικής που είναι έξω από το μνημόνιο. Η εξωτερική πολιτική δεν είναι στο μνημόνιο. Η μετανάστευση δεν είναι στο μνημόνιο. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά πεδία πολιτικής τα οποία είναι έξω από το μνημόνιο. Αλλά μόνο εάν εφαρμόσουμε το διαρθρωτικό κομμάτι του μνημονίου γρήγορα και αποτελεσματικά, θα τελειώνουμε με τα μνημόνια. Αυτό έκαναν όλες οι χώρες. Εάν δεν το κάνουμε, πάντα θα βολοδέρνουμε σε ένα καθεστώς εξάρτησης και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα υπάρχει άλλο μνημόνιο μετά το τρίτο. Δηλαδή, εάν και τώρα δεν καταφέρουμε με κάποιο τρόπο να αποκοπούμε από τα μνημόνια, τότε το φάσμα της καταστροφής θα είναι πάλι μπροστά μας. Χωρίς μικρόφωνο δεν έχει εφευρεθεί αυτό ακόμη. Μία παρασκηνιακή ερώτηση. Ναι, και μία εγώ. Μετά. Ναι, αν γίνεται. Αν γίνεται. Λέω... Αποκλείεται να μην τελειώνει η εκπομπή χωρίς μικρόφωνο. Παρέμβαση, έτσι, ναι. Λέω το εξής. Όταν αποφασίσατε να γίνετε... Πώς έμεινες φημωμένος τόση ώρα. Αν μιλάω, κόσμος δεν μιλάω. Δεν μιλάω. Είναι τρομερό. Φαντάζομαι τον εσωτερικό σου πόνο. Ναι, ναι, ναι. Λέω το εξής. Μιλήσατε με τον πατέρα σας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Τον οποίο στο παρόν εγώ προσωπικά εκτιμώ. Δεν ξέρω μετά επώνυμα τι λέτε εσείς. Εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Και υπήρχε και διαφωνία με την τώρα, ας πούμε, την πολιτική διαφωνία όπως την παρουσιάσατε. Τι σας είπε ο ίδιος, τι σας είπε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης? Πήγαινε, κατέβα, μην πηγαίνεις, είναι μεγάλο το ρίσκο. Δεν μπορεί να μην σας είπε τίποτα, αποκλείεται, δεν υπάρχει. Αφού υπογράφει την υποψηφιότητα. Περίμενε, όχι ανεξάρτητα, αν υπογράφει, υπογράφει. Εντάξει, δε. Το είναι ένα θέμα, τι θα έκανε. Μίλησα. Τι θα έκανε, άμα τον έφερε και σαν διέξοδο ο Κυριάκος, δεν μπορούσε, τι θα έκανε. Μίλησα πράγματι. Τι του είπε, θέλω να ξέρω. Μίλησα πράγματι, κύριε Χατζή, πρώτα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Πρώτα. Αλλά όχι τον πατέρα μου, τον γιο μου. Και το λέω αυτό διότι οι αποφάσεις αυτές. Ναι. Επειδή είναι πολύ δύσκολες. Επηρεάζουν την οικογένεια. Βεβαίως. Επειδή είναι δύσκολες και βαθιά προσωπικές αποφάσεις, εάν δεν είχα πρώτα απ' όλα την έγκριση της οικογένειάς μου, των παιδιών μου, της συζύγου μου, δεν θα προχωρούσα. Σε αυτήν την απόφαση. Πρώτα λοιπόν μίλησα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τον νεότερο, και μετά με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τον πρεσβύτερο. Ο πρεσβύτερος τι είπε? Ο οποίος χάρηκε για την επιλογή μου, εξού και υπέγραψε την υποψηφιότητά μου. Θέλει κάποιο να δει από την οικογένεια πρωθυπουργό πάντως. Τώρα αν την είδε, να δει εσάς. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θέλει και πάντα ήθελε. Για να σας... Λέω δηλαδή, Νίκο μου, γιατί γελάς? Δεν θέλω να σας προβοκάρω τώρα. Είναι και, τσούφτρα, είναι και προχωρημένη ώρα. Δεν θέλω να σας... Μου, νομίζω ότι ο κάθε πατέρας, αυτό το οποίο θέλει για τα παιδιά του, είναι να διακρίνονται. Ο καθένας το πεδίο το οποίο έχει επιλέξει. Οφείλω να πω όμως, οφείλω να πω το εξής για να μην νομίζει, ότι το βιογραφικό, και το έχω γράψει και το ξέρετε αυτό, είναι από τα καλύτερα βιογραφικά πολιτικών στην Ελλάδα του Κυριάκου. Κυρία Μακρύ. Το είπα, είδατε, για να μην νομίζετε ότι μόνο. Θα το πάτε στη μία μισή το. Με δεδομένο ότι είστε τέσσερις υποψήφοι, θα υπάρχει δεύτερος γύρος. Αυτό λέει η κοινή λογική. Αν τα πράγματα δεν έρθουν όπως εσείς επιθυμείτε και δεν είστε στους δύο, στους μονομάχους δηλαδή τη δεύτερη Κυριακή, έχετε αποφασίσει ποιον θα επιλέξετε ή θα το σκεφτείτε και την ώρα? Δεν το έχω σκεφτεί. Θεωρώ ότι θα είμαι στο δεύτερο γύρο. Αλλά βέβαια πολιτική είναι. Κανείς δεν μπορεί να προδιαγράψει
Το αποτέλεσμα δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Είστε με κάποιον από τους άλλους πιο κοντά? Όχι, δεν το έχω. Όχι, σας ρωτώ αν θεωρείτε ότι έχετε αρκετά κοινά με κάποιον πολιτικά, από τους συνυποψηφίους σας, βεβαίως. Έχω πολιτικά κοινά και διαφορές, αλλά έχω και αναπάντητα ερωτήματα. Για τους υπόλοιπους. Κάποια από τα οποία θίξαμε. Κάποια από τα οποία θίξαμε. Όχι μόνο. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, όταν θα έχει υπάρχει ένας εμπεριστατωμένος δημόσιος διάλογος, σίγουρα θα είμαι σε θέση να απαντήσω, μπορεί όχι δημόσια, αλλά μέσα μου να απαντήσω αυτό το ερώτημα. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι έτοιμος να το απαντήσω. Δηλαδή, σας προβληματίζει που το πάει τώρα ο κύριος Άβεν Γεωργιάδης στο μαγαζί, αν υποθέσουμε ότι αυτός αύριο εκλεγεί? Σας προβληματίζει? Κοιτάξτε, η πολιτική του αντίληψη για τα πράγματα, η ιδεολογική του υπάρχουν, τοποθέτηση? Με τον Άδωνη. Ξέρω, προερχόμαστε τα έχετε πει αυτά, λέω τώρα. Όχι, προερχόμαστε, ναι, από διαφορετική, ναι, ιδεολογική αφετηρία. Δεν μπορώ να μην το αναγνωρίσω. Εντάξει. Γιατί εγώ θα λέω πάντα, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το οποίο έλεγα πριν. Δεν πρόκειται να αλλάξω αυτό που έλεγα. Εντάξει. Ότι ο Άδωνης είναι ένας καλός υπουργός με τον οποίο συνεργάστηκα πολύ καλά στο Υπουργείο. Θεωρώ όμως ότι η διεύρυνση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη για να μιλήσουμε ακριβώς τα κοινά στα οποία σας αναφέρθηκα πριν, υπηρετείται καλύτερα από μένα από ό,τι από τον άλλο. Ο κύριος Μημαράκης σας φαίνεται γερασμένος, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στην παλιά σχολή, την παλιά γενιά, παλαιοκομματικό. Όχι, εγώ δεν θέλω πολιτικά. Σε αυτές τις εκλογές. Ναι, μετά αν μια ήττα 8 μονάδων. Και αν έπαθε και αυτή, ναι, τη συμφορά στι εκλογές. Αν τσαλακώθηκε το προφίλ του μετά. Είναι, από δηλαδή, είναι ξεπερασμένη περίπτωση δηλαδή πολιτικού, κατά τη γνώμη σας? Όχι, δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο ξεπερασμένη. Ποιο όρο θα χρησιμοποιήσω? Αλλά πιστεύω ότι ο κύριος Μημαράκης δεν θα έχει τη διάθεση να αλλάξει τη Νέα Δημοκρατία όσο δραστικά. Βαριέται δηλαδή, γιατί δεν θα έχει διάθεση? Η διάθεση δεν είναι μόνο θέμα ενέργεια. Είναι θέμα απόψεων. Είναι θέμα, ναι, απόψεων. Γι' αυτό, ναι, σας αφήνω να κλείσει, λοιπόν, την εκπομπή, γιατί πριν κοιμηθεί ο κόσμος θέλει, ναι, χαμόγελο. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι δεν θα έχει τη βούληση, ας το πούμε, όχι τη διάθεση, να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές που η Νέα Δημοκρατία. Δεν ρωτάω για τον κύριο Τζιμπέστα, γιατί τα αναφέρατε διεξοδικά νωρίτερα ότι έχει αυτό το. Δηλαδή, νομίζω ότι το δίλημα είναι ένα δίλημα σταθερότητας που μπορεί να οδηγήσει και σε στασιμότητα και δημιουργικής, ναι, ανανέωσης. Δεν έχει όμως μεταξύ μας τώρα, δεν έχει και τη δυνατότητα της, να το κρατήσει ενωμένο το κόμμα, γιατί το βλέπω να γίνεται φιλαφτερά. Όχι. Όχι, φιλαφτερά δεν θα γίνει το κόμμα. Εδώ είναι ο κύριος Χατζηνικολάου, θα ξενυχτήσουμε ένα βράδυ να το δούμε μετά τις εξωκομματικές εκλογές. Εάν είναι να είμαστε. Θα έχουμε δουλειές. Εάν είναι να είμαστε ενωμένοι ή τιμένοι, προτιμώ να πάρω κάποια ρίσκα. Δεν μ' άφησε προηγουμένως, γιατί ήταν το διάλειμμα. Εάν φανταστείτε τώρα να βγει ο Τζιτζικός. Τι ρίσκα δηλαδή? Ένα λεπτό, γιατί αυτό τώρα. Ναι, είπα αυτό. Είδατε, αν είναι να ενωμένοι ή τιμένοι, προτιμώ να πάρω κάποια ρίσκα, είπατε. Αυτά τα οποία σας περιέγραψα και οι αλλαγές τις οποίες. Εννοείται τις αλλαγές μέσα στο κόμμα. Αυτό εννοώ. Όχι να φτιάξει δικό του κόμμα. Να το ξεκαθαρίσουμε. Νομίζω σας παρουσίασα μια ατζέντα φιλόδοξων αλλαγών. Κάθε αλλαγή είναι και ένα ρίσκο. Άμα δεν αλλάζεις τίποτα, δεν παίρνεις ρίσκα. Αυτό είναι σοβαρό. Αν αυτός που βγει δεν σας εκφράζει, είστε στη διάθεση να φτιάξετε, να προχωρήσετε μόνο σας και να κάνετε τα δικό σας κόμμα και να προχωρήσετε στην κοινωνία? Όχι. Δένοντας όχι, δεν θέλω. Είμαι σαφής. Το ξεκαθάρισα αυτό. Θα είμαι στρατιώτης της παραδοσης. Ενώ έχει ενδιαφέρον όλο αυτό, αλλά μην το συνεχίσω, γιατί πιάστηκα από αυτά που είπαν τα νέα παιδιά νωρίτερα και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μητσοτάκη αν είναι αισιόδοξο για το μέλλον, διότι ακούγεται από αρκετούς και ειδικά από τη Νέα Δημοκρατία ότι το τρίτο μνημόνιο θα το ακολουθήσει ένα τέταρτο μνημόνιο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι όλα αυτά τα παιδιά που σπουδάζουν τώρα δεν πρόκειται ποτέ θεωρητικά να μπορέσουν να μπουν και να γίνουν παραγωγικοί και όλα αυτά τα όνειρα, ναι, κάνω αυτή τη δουλειά, θα τα εξάγουμε. Είμαι σε αυτή τη δουλειά και διεκδικώ την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας ακριβώς επειδή είμαι αισιόδοξος για τον τόπο και πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να αλλάξουν και να μας ξαναβάλουν σε μια τροχιά ανάπτυξης με μια ανταγωνιστική οικονομία και ένα λειτουργικό κράτος. Από εκεί και πέρα όμως, εάν μείνουμε εγκλωβισμένοι στις λογικές του παρελθόντος, τότε τα πράγματα ενδεχομένως, ναι, θα πάνε χειρότερα. Δεν το εύχομαι. Και εύχομαι και η κυβέρνηση να μπορέσει με κάποιο τρόπο να βάλει τα πράγματα σε μια τάξη. Έχω σοβαρές αμφιβολίες όμως. Μια πολιτική την οποία δεν την πιστεύει ο κύριος Τσίπρας, με τραγική έμφαση στους φόρους και όχι στη μείωση των δαπανών, ότι θα μπορεί η οικονομία να ανακάμψει. Με τέτοιους φόρους δεν πρόκειται η οικονομία να ανακάμψει σύντομα. Άρα και τα νέα παιδιά τα οποία ψάχνουν για δουλειά, φοβάμαι ότι θα πρέπει να περιμένουν ακόμα
κάποιο χρονικό διάστημα πριν επιστρέψει η ανάπτυξη στον τόπο. Κύριε Μητσοτάκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους μου για τη συνεπή κουρία. Ευχαριστώ, κύριε Ευχαριστούμε πάρα σας, πολύ. Γιατί και λόγω της προχωρημένης ηλικίας σας, φαντάζομαι ότι αυτό ήταν μια δοκιμασία. Όμοι είμαστε, κύριε Χατζή Νικολάου. Μην τα λέτε στον κόσμο. Πολύ νεότερο. Και προχωρημένη ώρα, κύριε Χατζή.